Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών Καλλιπάτηρα σας καλωσορίζει και σας ευχαριστεί για την παρουσία σας. Επίσης ευχαριστεί τον κύριο Γιάννη Μερκούρη, τον Αντιδήμαρχο, ο οποίος μας διέθεσε αυτή την αίθουσα και οργάνωσε το χώρο κατάλληλα για να κάνουμε απόψε τη συγκέντρωσή μας. Στείλαμε πολλές προσκλήσεις στους εκπαιδευτικούς μας, δεν βλέπω να έχουν έρθει, δεν πειράζει, κάτι θα τους έτυχε. Τους Δημοτικούς Συμβούλους, ο οποίος παρήστε τον κύριο Δρυμής, τον ευχαριστούμε που ήρθε, και τον κύριο Πρόεδρο του Λιθερού, τον ευχαριστούμε και αυτόν, και όλους εσάς. Τώρα γιατί ήρθαμε εδώ πέρα, γιατί σας καλέσαμε. Τελευταία ακούμε τα μίδια να μας λένε ότι η γρήπη νιένα, όπως την λένε, βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση και ότι προχωρεί ακάθεκτα σε όλη τη χώρα καλπάζοντας. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο ευαισθητοποιηθήκαμε ως Σύλλογος και απευθυνθήκαμε στους γιατρούς μας εδώ, του Αγροτικού Ιατρείου, να έρθουν να ενημερώσουν τον κόσμο, εμάς. Τα παιδιά δέχτηκαν με μεγάλη προθυμία. Είναι ο Ηλίας Κοσμάς και ο κύριος Γιώργος Εμμανουήλ. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό πάρα πολύ, για την προσφορά τους, για την ενημέρωση, για την προθυμία, και θα μας ενημερώσουν για τον επικίνδυνο ιό της γρήπης Ι1Ν1. Ευχόμαστε να μην μας επισκεφθεί, ωστόσο έχει εξαπλωθεί και εδώ στην επαρχία σε εμάς, έχω μάθει. Λοιπόν, τα ευχαριστούμε τα παιδιά και τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Πάντα Ι1, όπως είναι γνωστό. Καταρχάς να συστηθούμε, ονομάζομαι Ηλίας Κοσμάς, εξ αριστερών μου ο συνάδελφος ο κ. Γιώργος Εμμανουήλ. Σκοπός της συνάντησης είναι να μην αναπτύξουμε τόσο επιστημονικά όσο πιο απλά, πιο λαϊκά ένα θέμα, αν και έχουμε συνηθίσει να απευθυνόμαστε σε ιατρικό κοινό. Ξεκινώντας λοιπόν, θα δώσουμε έναν ορισμό, έναν απλό ορισμό. Πολλοί γνωρίζετε τη γρήπη, την ορίζετε ως κρύωμα. Ας πούμε λοιπόν τι είναι η γρήπη. Η γρήπη είναι μια οξία αναπνευστική νόσας που προκαλείται από ιούς. Το πρώτο σημαντικό λοιπόν πράγμα που θα μάθουμε σήμερα ότι είναι η γρήπη προκαλείται από ιούς. Είναι η της γρήπης, κυρίως α ή β. Αυτή εμφανίζεται υπό μορφή εποχιακών εξάσεων και επιδημιών σε παγκόσμια κλίμακα. Ένα δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό της γρήπης είναι ότι δεν αφορά μόνο συγκεκριμένες περιοχές. Που έχει πολλά καρφάκια. Τα καρφάκια αυτά είναι γνωστά με τα γράμματα Ι και Νι. Πώς μας προσβάλλει ο ιός της γρήπης? Μπαίνει σε κύτταρα πολύ απλά του αναπνευστικού μας συστήματος, μπαίνει μέσα σε αυτά, πολλαπλασιάζεται μέσα σε αυτά και στη συνέχεια εξέρχεται για να μολύνει άλλα κύτταρα. Η ιή της γρήπης στην ιατρική ορολογία ανήκουν στην οικογένεια των ορθομυξοϊών και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Τον ιό της γρήπης α που μας απασχολεί, γι' αυτό βλέπετε και τα πολλά θαυμαστικά δίπλα, τον ιό της γρήπης β και τον ιό της γρήπης σε. Ο ιός της γρήπης α χαρακτηρίζεται λοιπόν από κάποια γράμματα, το ι και το νι. Έχουμε λοιπόν μεγάλο αριθμό υποτύπων. Τα χαρακτηριστικά του νέου διαφέρει από τους ιούς Ι1Ν1 και Ι3Ν2 της εποχής γρήπης του ανθρώπου. Δεν φέρει γνωστούς δείκτες παθογονικότητας. Δηλαδή μιλάμε για ένα νέο ιό που ο οργανισμός ακόμα δεν τον έχει αντιμετωπίσει πλήρως. Έχει αναπτύξει αντοχή στο αντιϊκό φάρμακο αμανταδίνη και έχει ευαισθησία ακόμα όμως σε αναστολή στις νευραμινιδάσεις ή κάποια αντιϊκά φάρμακα. Ποιες είναι τώρα οι διαφορές της εποχικής γρήπης από τη νέα γρήπη? Η εποχική γρήπη είναι η γνωστή μας γρήπη που εμφανίζεται κάθε χρόνο και οι περισσότεροι από εμάς νοσούμε από αυτή. Η νέα γρήπη είναι ένας νέος ιός, ανασυνδυασμένος, έχει μέσα γονίδια από τη γρήπη των χείρων και των πτηνών. Στην εποχική γρήπη υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό ανοσίας στον πληθυσμό, μιας και είναι κάτι που όλοι αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Στη νέα γρήπη πάλι
Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέει διαφάνεια, δεν υπάρχει νοσία στον πληθυσμό, υπάρχει ανοσία. Απλώς επειδή έχουμε να κάνουμε με νέα στελέχη ενός ιού, δυστυχώς δεν είναι τόσο έντονη η ανοσία στον πληθυσμό και δεν έχουν τόσο πολλά άτομα. Για την εποχική γρήπη υπάρχει εμβόλιο, όπως υπάρχει και για τη νέα γρήπη εμβόλιο. Δεν είναι αλήθεια εδώ, αυτό που λέει διαφάνεια, δεν υπάρχει εμβόλιο. Καθώς τα καινούργια εμβόλια που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά και τα οποία μπορούμε να τα προμηθευτούμε, περιέχουν μέσα ουσίες οι οποίες μας βοηθάνε να αντιμετωπίσουμε και τη νέα γρήπη. Η εποχική γρήπη προσβάλλει περίπου το 10-15% του πληθυσμού κάθε έτος. Η νέα γρήπη, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουν ακόμα νοσία, αναμένεται να προσβάλλει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, κάτι το οποίο είναι λογικό. Η εποχική γρήπη συνήθως προσβάλλει τις ακραίες ηλικίες, ή ότι προσβάλλει πολύ μικρά παιδιά και μεγάλους ανθρώπους, ηλικιωμένους, ενώ η νέα γρήπη μπορεί να προσβάλλει όλες οι ηλικιακές ομάδες και τους νεαρούς.